Στο τρίτο λεπτό του παιχνιδιού, ο Σπύρος Μαραγκός, αυτός και ο Σάμπρη ήταν οι σκόρες στον Ταλούς. Ο Αιγύπτιος τελικά, η γροθιά στο Ελευθερόπουλου, διώχνει ο Ζάχοβιτς. Μπάντοβιτς, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και του Πανιλιακού. Η κεφαλιά από τον Βρίζα. Το σουτ πάνω από τα δοκάρια. Πρώτη καλή στιγμή στο παιχνίδι, ο Ζλάτκο Ζάχοβιτς ήρθε σε επαφή με την μπάλα. Τζόρτζεβιτς στο κόρνερ. Θα χάσει ο Κόβιτς την μπάλα, γκολ! 1-0 σε αυτή την κόντρα που έγινε από τον Στέλιο Γιαννακόπουλο. Η μπάλα θα καταλήξει στα δίχτυα. Και με αυτόν τον απρόσμενο τρόπο ο Ολυμπιακός χαμογελά νωρίς το παιχνίδι. Ανοίγει το σκόρ ο Στέλιος Γιαννακόπουλος. Καθώς έγινε κόντρα πάνω στα πόδια του από την απόκρουση των αμυντικών. Η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Ο Μπάντοβιτς βγάζει τον ΠΑΟΚ από την άμυνα. Έρχεται ο Πασαλής όμως να ανανεώσει αυτή την επίθεση του Ολυμπιακού. Γιαννακόπουλος, ο σκόρερ. Πασαλής, Τζοβάνι. Θα αριστώσουν τα φύγω, θέλετε πολλά μέτρα μακριά από τα δοκάρια του Αντεκόβιτς. Η παλιά τώρα είναι για τον Βαλέντσια που φεύγει από κανονική θέση. Ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Σώζει ο Αμανατίδης. Και ανοίγει στον Μπάντοβιτς. Για τον Βαλέντσια η σέντρα. Out δείχνει ο Τσαγκαράκης αυτή την κεφαλιά του Αδόλφο Βαλέντσια. Εσείς βλέπετε τον Μπάντοβιτς που έκανε τη σέντρα. Κοιτάξτε ξανά την φάση. Από τον Βαλέντσια η μπάλα θα φύγει. Ζήσεις Βρίζας. Πέρα στον Μαυρογεννίδη. Ο ΠΑΟΚ βγαίνει με τον Κωνσταντινίδη μπροστά. Σώζει ο Ελευθερόπουλος. Κοιτάξτε εδώ ξανά την έγκαιρη επέμβαση του Δημήτρη Ελευθερόπουλου. Με τα πόδια και βλέπετε εδώ πασάρει ο Αμανατίδης. Α, ξέρω να κούμπησε κιόλας. Την βάλαμε τα χέρια ο Ελευθερόπουλος. Τζοβάνι. Νινιάδης. Το πλασαριστό σουτ 2-0. Ανδρέας Νινιάδης και Ολυμπιακός ΠΑΟΚ 2-0. Στο 25ο λεπτό. Νινιάδης είδε τον Κόβιτς εκτός εστίας. Σημάδεψε, θα έλεγε κανείς, την δεξιά γωνιά του νεαρού τροματοφύλακα που δεν μπόρεσε να αποκρούσει. Ξανά η προσπάθεια του Τζοβάνι Σίλβα. Τζόρτζεβιτς. Τζοβάνι, γκολ 3-0 από τον Γιώργο Αμανατίδη. Είχαμε συνηθίσει πέρσι να σκοράρει με κεφαλιές. Είχε πετύχει 2-3 γκολ στο πρωτάθλημα, δεν τον βλέπετε να πανηγυρίζει σαν τρελός αυτή την επιτυχία. Καθώς πήρε το rebound που λένε και στο μπάσκετ και με το κοντινό αυτό πλασέ έστειλε την μπάλα στα δίχτυα του Κόβιτς στο 31. Ο Γιώργος Αμανατίδης κάνει το 3-0 στο Ολυμπιακό Στάδιο. Δέχεται τα χειροκροτήματα και του Μπάγιοβιτς ακόμα που δεν συνηθίζει να εκφράζεται ιδιαίτερα. Άσχετα ένας τραυματισμός του εντός στην ευκαιρία να τον ομολογήσει από εκείνη την εποχή. Κωνσταντινίδης και ο Ελευθερόπουλος. Μια καλή στιγμή για τον ΠΑΟΚ στο 43. Ζάχοβιτς με μία για τον Τζοβάνι. Ο Βραζιλιάνος θα κάνει το πλασταριστό σουτ. Πω, ωραίο γκολ. Φοβερό γκολ από τον Τζοβάνι. Που περνάει την μπάλα πάνω από τον Κόβιτς. Την απόγνωση την βλέπετε ζωγραφισμένη στο πρόσωπο του συνεργάτη του Χαάν, του Μιχαηλίδη. Και την ικανοποίηση από την άλλη μεριά στο πρόσωπο του Ντούσαν Μπάγεβιτς. Είδατε πως πέρασε ο Τζοβάνι την μπάλα πάνω από τον Κόβιτς. Τον είδε εκτός εστίας και πλασάρει στέλνοντας την μπάλα στα δίχτυα για το 4-0. Ο Μιχόπουλος πλέον κάθεται κάτω από τα δοκάρια. Γιαννακόπουλος, ο Τζοβάνι, το σούτ μετά το πολύ ωραίο γύρισμα του Ζάχοβιτς, out. Βαλέντσια με μία για τον Άγκμπε, ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ, out.
Ευκαιρία από τον Τζοβάνι. Στην αγκαλιά του Μιχόπουλου η μπάλα θα καταλήξει όπως είδατε. Βαλένσια βγάζει με μία-μία παλιά δεξιά. Στον Μαραγκό. Ευκαιρία γκολ. 4-1. Ο Κώστας Φραντζέσκος μειώνει στο 76ο λεπτό. Με αυτό το κοντινό αριστερό πλασέ, το οποίο δεν μπόρεσε ο Ελευθερόπουλος να σταματήσει. Ο Φραντζέσκος σκοράρει για τρίτη φορά στο φετινό πρωτάθλημα, στη φάση που ξαναβλέπετε. Ο Ολυμπιακός δέχεται το δεύτερο του γκολ στο φετινό πρωτάθλημα. Ο Τζόρτζεβιτς στο φάουλ. Κεφαλιά προς τα πίσω κόρνερ από την επέμβαση του Ντόλμπερ. Λενιάδης, προς την κίνηση, αυτό το αριστερό σουτ. Πάλι ο Σέρβος. Ωραία σέντρα του Γιαννακόπουλος. Τζόρτζεβιτς. Καραταΐδης βγαίνει στα αριστερά. Ο Τζόρτζεβιτς κάνει ένα σούτ με το δεξί.